Λοιπόν, εμένα μου είπαν να μην μιλήσω τόσο για το χρέος. Δεν ακούγεται. Γιατί ήταν πιο κοντά, εδώ, τώρα. Λοιπόν, εμένα μου είπαν να μην μιλήσω τόσο για το χρέος, όσο για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Άκουσα προ 2 ημερών τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, στο Σταρ εκεί, στο Χατζηνικολάου, σε μια αναφορά του να λέει ότι αν η χώρα βγει από την Ευρωζώνη, τότε θα γυρίσει στην νεολιθική εποχή. Δυστυχώς το είπε και αυτό, γιατί θυμάμαι λίγο πριν από τις εκλογές του 2012, τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τους βουλευτές, αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε, να μιλάνε ότι έξοδος από την Ευρωζώνη σημαίνει επιστροφή στην ανταλλακτική κοινωνία. Δηλαδή θα δίνουμε 1 κιλό πατάτες και θα παίρνουμε 1 καρβέλι ψωμί. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ, γιατί υπάρχει μια ασύλληπτη προπαγάνδα τρομοκράτησης του ελληνικού λαού. Μια προπαγάνδα που περιλαμβάνει από εκθέσεις τραπεζών που δείχνουν, που περιγράφουν το τι θα συμβεί, τι αρμαγεδόνας θα επέλθει στην Ελλάδα αν τυχόν και αποφασίσουν οι Έλληνες να βγουν από την Ευρωζώνη. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, αυτοί είναι, ξέρουμε τους μνημονιακούς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και ξέρουμε και τους κρυφομνημονιακούς. Οι δεύτεροι κρυφομνημονιακοί είναι αυτοί που λένε, ναι, η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει στην Ευρωζώνη το 2002, να υιοθετήσει το ευρώ, αλλά τώρα που μπήκε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει, άρα πρέπει να παραμείνει. Όλα αυτά προσπαθούν να κάνουν τον ελληνικό λαό να αποδεχτεί το μονόδρομο αυτόν που έχει χαραχτεί εντός της Ευρωζώνης με τα μνημόνια και όλες τις συνέπειές τους. Τώρα, γιατί η χώρα, γιατί είναι προς το συμφέρον της χώρας να περάσει στο εθνικό της νόμισμα. Το νόμισμα για μια χώρα είναι ένα εργαλείο με το οποίο, ένα εργαλείο απαραίτητο για αυτό που λέγεται εθνική κυριαρχία. Αυτό που διαπιστώσαμε τον τελευταίο μήνα από τις εκλογές μέχρι σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή που κέρδισε τις εκλογές και σχηματίστηκε ουσιαστικά δεν μπορεί να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγηλε και φαντάζομαι ότι ή θέλει να εφαρμόσει. Δεν της το επιτρέπουνε. Εξαναγκάζεται, αυτά που είπε ο Λεωνίδας προηγουμένως, να υπογράψει αποφάσεις του Eurogroup με τις οποίες αποδέχεται ότι δεν θα κυβερνήσει. Γιατί όποια μέτρα θέλει να πάρει πρέπει να έχουν να προβλέπουν ισοδύναμα μέτρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μειώσει τον έμφυα αν δεν εξασφαλίσει τα 2 δισεκατομμύρια που θα χάσει από τον έμφυα. Αυτό δεν λέγεται ανεξάρτητη κυβέρνηση. Αυτό λέγεται η κυβέρνηση μιας απικίας χρέους. Και αυτό είναι η Ελλάδα. Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα μπορεί να γίνει με 2 βασικά τρόπους. Ο ένας είναι υποσυνθήκες ανεξέλεκτης χρεοκοπίας και χάους. Δηλαδή, τι εννοώ. Να μην μπορεί η κυβέρνηση, αυτή ή οποιαδήποτε, και η προηγούμενη πιθανό, να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια του δημόσιου χρέους και να υπάρξει πιστωτικό γεγονός και πτώχευση. Αν δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για το τι θα επακολουθήσει, πραγματικά θα πρόκειται για αρμαγεδόνα. Θα δούμε δηλαδή φαινόμενα σαν αυτά που συνέβησαν στην Αργεντινή με λαιλασίες καταστημάτων, κλείσιμο τραπεζών κτλ. Όντως, όταν λένε αυτοί οι μνημονιακοί ότι θα συμβεί ένας αρμαγεδόνας, εννοούν αυτό, δηλαδή τη δική τους μετάβαση στη δραχμή.
θα αποτύχουν δηλαδή τα σχέδια διατήρησης και αποπληρωμής του χρέους και έτσι η χώρα μέσα σε συνθήκες χάους και πανικού μπορεί να καταλήξει στη δραχμή αναγκαστικά. Ο δεύτερος δρόμος είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα να είναι εθνική επιλογή. Δηλαδή να το αποφασίσουμε εμείς, η κυβέρνηση. Να καταστρώσει ένα σχέδιο και να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Γι' αυτό, δηλαδή για την εθνική επιλογή επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα παρουσιάσω ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο το έχω παρουσιάσει και σε ένα βιβλίο που έχω βγάλει πριν από 2 χρόνια σχεδόν. Ένα μικρό βιβλίο. Τι πρέπει να γίνει. Πρώτον, η κυβέρνηση θα εθνικοποιήσει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι σήμερα υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια ιδιωτική τράπεζα υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ζητήσει να επαναφέρει στη χώρα τα συναλλαγματικά αποθέματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και το χρυσό. Δεν είναι κανένα μεγάλο ποσό αυτό, αλλά θα το απαιτήσει. Και στις λοιπές τράπεζες, οι οποίες θυμίζω ότι από τις 4 συστημικές τράπεζες, στις 3 με την εξαίρεση της Eurobank, στις 3 η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο κράτος. Είναι δηλαδή ουσιαστικά κρατικές, παρόλο που επιτρέπουν στις παρούσες διοικήσεις να εξακολουθούν να τις διαχειρίζονται. Θα τοποθετήσει, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εθνικοποίηση τραπεζών, θα πω μόνο ότι χρειάζεται η κυβέρνηση να βάλει έναν επίτροπο με το κλιμάκιό του σε κάθε τράπεζα για να διατηρήσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. Δεύτερη κίνηση θα είναι η απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Δηλαδή θα απαγορευτεί να μπορεί ο καθένας να παίρνει από εδώ τις καταθέσεις του και να τις πηγαίνει στην Ελβετία, στο Λονδίνο και στο Λουξεμβούργο. Αυτό δεν είναι ένα καινοτόμο μέτρο. Έγινε και στην Κύπρο, έχει γίνει και σε άλλες χώρες και πολλοί το λένε τώρα για την Ελλάδα, λένε ότι όταν δημιουργήθηκε αυτή η εκροή καταθέσεων ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να το επιβάλλει αυτό το μέτρο. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο θέμα που είναι η ισοτιμία με την οποία θα μπει η δραχμή στην ελληνική οικονομία. Η ισοτιμία αυτή πρέπει και μπορεί να είναι 1:1. Δηλαδή, 1 ευρώ προς 1 δραχμή. Με ρωτήσανε πολλοί και μου είπανε, μα καλά, πώς αυτή η ισοτιμία θα διατηρηθεί. Η απάντηση είναι ότι η χώρα μπορεί να κλειδώσει το νόμισμά της. Να διατηρήσει δηλαδή σταθερή την ισοτιμία της δραχμής προς το ευρώ 1:1. Πώς θα γίνει αυτό, μου είπανε. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται, η μικρή δραχμούλα μέσα στον ωκεανό των νομισμάτων θα υποτιμηθεί και τέτοια. Λάθος. Υπάρχουν χώρες που έχουν κλειδωμένη την ισοτιμία τους. Δηλαδή, η Βουλγαρία έχει το λεβ κλειδωμένο με το ευρώ. Η Κίνα έχει το γουάν κλειδωμένο με το δολάριο και φωνάζουν οι Αμερικάνοι ανατιμήστε το νόμισμά σας. Η Ελβετία είχε μέχρι πριν από 1,5 μήνα πόσο ήταν, κλειδωμένο το ελβετικό φράγκο με το ευρώ. Και όταν τα άρχισε να υποτιμάται το ευρώ, το ξεκλείδωσε και ανατιμήθηκε το ελβετικό φράγκο. Άρα μία χώρα μπορεί να κλειδώσει την ισοτιμία της. Μιλούσα την Κυριακή σε ένα κανάλι και μου παίρνα μια συνέντευξη και μετά με παίρνει μια κυρία και μου λέει, μα δεν μου λέτε, λέει, 1:1, πολύ ισχυρή δεν είναι η δραχμή. Μήπως θα έπρεπε να έχει άλλη ισοτιμία. Η απάντηση, σε αυτό το λέω γιατί μπορεί να είναι ερώτημα πολλών, είναι η εξής. Θα μπορούσε να είναι 1 ευρώ προς 10 δραχμές. Αλλά τότε θα έπρεπε να βάλουμε ένα μηδενικό σε όλες τις τιμές και τις αμοιβές στην Ελλάδα. Δηλαδή τότε ένας μισθός 800 ευρώ θα έπρεπε να γίνει 8.000. Και μια τηλεόραση που κάνει 300 ευρώ έπρεπε να γίνει 3.000. Ας κρατήσουμε λοιπόν την ισοτιμία 1:1 για να μην υπάρχει καμία άλλη δυσκολία. Τα νέα χαρτονομίσματα θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις ακριβώς για να μην χρειάζεται να ρυθμίσουμε τα ATM και τα ίδια χρώματα. Βεβαίως θα έχουν άλλες παραστάσεις και άλλα γράμματα. Τώρα,
σε μια τέτοια περίπτωση, τι γίνεται με τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις που υπάρχουν στις τράπεζες, δεν έχει κανένας πολίτης, κανένας Έλληνας, δεν θα έχει κανένα λόγο να φοβάται ότι θα χάσει τις καταθέσεις του. Πρώτον, γιατί δεν θα υποτιμηθούν. Δεν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Και δεύτερον, γιατί μπορούν οι καταθέσεις να θεωρηθούν καταθέσεις σε συνάλλαγμα, σε ευρώ δηλαδή. Βεβαίως, επειδή όπως θα πω και από πιο κάτω, όλες οι πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας θα γίνονται σε δραχμές, αν ένας έχει ας πούμε 50.000 ευρώ σήμερα στην τράπεζα και θέλει να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που κάνει 10.000 ευρώ, θα πάει και θα σηκώσει 10.000. Οι 10.000 η τράπεζα θα του δώσει σε δραχμές, γιατί το αυτοκίνητο θα το αγοράσει σε δραχμές, όχι σε ευρώ. Όλες οι συναλλαγές δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας μετά από 15 μέρες ή λίγο περισσότερο, μετά από ένα μήνα, θα γίνονται μόνο σε δραχμές. Τώρα, άλλο ερώτημα είναι αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο. Πού θα βρούμε λεφτά να εισάγουμε πετρέλαιο, φάρμακα, τρόφιμα κτλ. Εδώ η απάντηση είναι η εξής. Και γιατί αυτό είναι και ένας λόγος που, όπως θα πω, δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί η δραχμή. Η απάντηση είναι η εξής. Μια χώρα υποτιμάει το νόμισμά της για ποιο λόγο. Όταν έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Θέλει δηλαδή με την υποτίμηση να κάνει ακριβές τις εισαγωγές και φθηνές τις εξαγωγές προκειμένου να ισορροπήσει το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα έχει ελαφρώς πλεονασματικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Δηλαδή, λόγω της εσωτερικής υποτίμησης που έγινε αυτά τα 5 χρόνια, μείωσης μισθών συντάξεων εισοδημάτων, μειώθηκε η κατανάλωση. Άρα μειωθήκαν οι εισαγωγές. Έτσι λοιπόν, ενώ το 2009 το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παρουσίαζε έλλειμμα 18,1 δισεκατομμύρια ευρώ, στο τέλος του 2014 παρουσιάζει ένα μικρό πλεόνασμα 1,8 δις, ένα δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια. Βεβαίως το ισοζύγιο, το λέω για όποιον έχει κάποια απορία, περιλαμβάνονται και εις πράξεις της χώρας από τον τουρισμό και την ναυτιλία, έτσι, το ισοζύγιο πληρωμών. Άρα η χώρα θα έχει το συνάλλαγμα, όταν περάσουμε και αν περάσουμε στη δραχμή, να πληρώνει το σύνολο των εισαγωγών που κάνει σήμερα. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα συναλλάγματος. Όποια εταιρεία θέλει να κάνει εισαγωγές, θα βγαίνει στην τράπεζα, θα δίνει δραχμές ή από το λογαριασμό της σε συνάλλαγμα, θα πληρώνει τις εισαγωγές της. Όποιος έχει ένα παιδί στο εξωτερικό και σπουδάζει, θα μπορεί να του στέλνει ένα φοιτητικό συνάλλαγμα. Όποιος θέλει να πάει για τουρισμό, θα μπορεί να παίρνει ένα ποσό με ένα πλαφόν βεβαίως. Αυτά γινόντουσαν πριν το 2002, όταν είμαστε στη δραχμή. Αυτά όλα δεν είναι καινοφανή πράγματα. Τώρα, πολλοί, πόσο χρόνο, έχω χρόνο? Λοιπόν, θα πω μόνο μια κουβέντα, ότι είναι λάθος κάποιοι που λένε ότι χρειάζεται υποτίμηση της δραχμής για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν αυξάνεται με τη μείωση των μισθών. Αυξάνεται με τις επενδύσεις. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για να πάμε στο εθνικό νόμισμα. Θα μπορούμε να αυξήσουμε την νομισματική κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Δηλαδή, δεν θα πάμε στη δραχμή για να κόβουμε δραχμές, να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις και να κάνουμε τζίρο στην αγορά, όπως είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, να αυξηθεί ο τζίρος. Γιατί αν αυξήσεις με τις σημερινές παραγωγικές συνθήκες, παραγωγικό επίπεδο, το τζίρο στην αγορά, ο τζίρος αυτός θα οδηγηθεί σε αύξηση της κατανάλωσης κατά μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων προϊόντων. Θα αποσταθεροποιήσει το ισοζύγιο και η χώρα θα χρειάζεται νέο εξωτερικό δανεισμό σε συνάλλαγμα. Η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας θα πάει μόνο σε παραγωγικές επενδύσεις. Στην αγροτική παραγωγή για να αποκτήσει η χώρα αυτάρκεια σε τρόφιμα και στη βιοτεχνία και βιομηχανία.
όσο θα αυξάνεται το ΑΕΠ από τις επενδύσεις, τόσο θα μπορούμε να αυξάνουμε τα εισοδήματα, τους μισθούς και τις συντάξεις. Έχω κι άλλα να πω, αλλά δεν προλαβαίνω, οπότε θα σταματήσω και αν χρειαστεί